Θέλω ένα κιλό μπάμιες, λίγο ξύδι από κρασί, 6-7 κουταλιές σούπας και μια κουταλιά του γλυκού αλάτι. Ένα μεγάλο κρεμμύδι. Πελτέ, 400 κονκασέ, δύο μεγάλες πατάτες, δύο καρότες. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Μα τι κάνει και δεν είναι. Κοίταξε, άρεσε. Λοιπόν, έχω βάλει κρεμμύδι, καρότο, πατάτα. Πέρα από την ενέργειά τη, δεν ξέρω τι. Το χέρι αυτό, τι να κάνω εδώ. Τι ενέργεια να φτιάξει δηλαδή. Είναι το καρότο, το κρεμμύδι, η πατάτα και ο πελτές γρήγορα και για λίγο μέσα στην κατσαρόλα για να σοταριστούν. Και όσο σου κάνονται αυτά, τι έχω κάνει. Έχω βάλει τις μπάμιες με το ξύδι και το αλάτι στο φούρνο. Τις έχω ψήσει μισή ώρα. Έχουν αρχίσει και ξεραίνονται, ας πούμε. Σε δυνατή θερμοκρασία. Σε δυνατή, στους 200. Εντάξει, έχουν αρχίσει και ξεραίνονται, οπότε δεν θα κάνουν αυτά τα σάλια, ούτε θα σπάσουν και θα βγουν έξω τα σποράκια όπως στην κατσαρόλα. Κατάλαβες. Κατάλαβες εγώ. Οπότε, τι κάνω εδώ πέρα, αυτό το λέμε στην κουζίνα σύβραση. Ναι. Βάζω όλα μαζί τα λαχανικά, βάζω και το κονκασέ. Mm-hmm. Τα βράζω για 5-10 λεπτά. Mm. Βάζω και το μαϊντανάκι. Mm-hmm. Επειδή έχω βάλει αρκετό αλάτι για να ψήσω τις μπάμιες και να τις αφυτατώσω, δεν θα βάλω εδώ καθόλου. Θα τα ενώσω και μετά θα δοκιμάσω ξανά το φαγητό. Και αν χρειάζεται και άλλο αλάτι, θα βάλω στα ψήνα. Τα κάνουμε λύσα. Ό,τι βέβαια. Και αυτό είναι. Ψήνω στους 40. Για 40 λεπτά στους 180 με 200. Το μυστικό είναι ότι εσύ να στο τα περάσω φούρνο λίγο στην αρχή στο φούρνο με ξύδι και αλάτι, να γίνουν λίγο αφυδατωμένες. Κάνω μια σύβραση με όλα τα λαχανικά εδώ πέρα, για να, αυτό στην ουσία το κάνω για να μειώσω το χρόνο. Μάλιστα. Εντάξει. Άμα έχουν βράσει 10 λεπτά οι πατάτες, εδώ πέρα θέλουν 20 λεπτά και τέλος. Είναι κατεψυγμένες, είναι φρέσκες. Αυτές είναι κατεψυγμένες, δεν έχουμε τώρα φρέσκες. Οπότε τις ξεπαγώνω. Ναι. Απρώτα τις ξεπαγώνω. Καλά, και παγωμένες θα τις βάλω στο φούρνο, δεν πειράζει. Απλώς θα κάνω λίγο παραπάνω. Αντί για 30 λεπτά, θα ψήσω 40. Mm. Πολύ ωραίες. Είναι τραγανές, βγάζουν την τραγανότητά τους. Είδες. Αυτό είναι το ωραίο. Και εδώ θέλει φέτα. Καλά, φωνάζω. Τι ρώτησα, έχεις φέρει φέτα, δεν έχω φέρει. Λέγε. Όσο πιο πολύ τρώω, τόσο πιο πολύ. Σ' αρέσει. Καλλιόπι. Ξέρεις τι ήταν το θέμα. Ότι αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι ότι αυτό που δεν αρέσει στον κόσμο είναι η μπάμια 99. Αυτό. Αυτό δεν. Εμένα. Η φύ περισσότερο. Εμένα η θεία μου η Καλλιόπη, επειδή ήταν από Κρήτη και ήταν. Και εκεί τρώνε και του χοχλιού που είναι από φύση 99. Του έκανε λίγο χοχλίο μπάμια. Χοχλίο μπάμια. Μαλακέ. Τι είναι απλά. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η τελευταία φορά που ήταν τον Πάνο Μουζουράκη ήταν να τον χωρίζει Στεφανία Γουλιώτη την Κυριακή. Α, ήσουν. Και ήταν πάρα πολύ ωραίος. Πες μας λίγο την εμπειρία.